Καλημέρα κύριε Λυκόπουλε. Μας ακούει. Κύριε Λυκόπουλε, μας ακούτε? Μάλιστα, σας ακούω. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δικαίωμα υπεράσπισης έχουν όλοι. Εμείς δεν θα σας κατακρίνουμε, έτσι, ούτε θα πούμε ότι... Το προβλέπει το Σύνταγμα. Έτσι, το προβλέπετε. Αλλά από την άλλη πλευρά μιλάμε για ένα στιγερό έγκλημα, κύριε Λυκόπουλε, και έναν άνθρωπο που αφαίρεσε μία ζωή με αυτόν τον τρόπο για 25 ευρώ. Πιστεύω ότι και εσείς σας άνθρωπος θα έχετε συγκλονιστεί, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, καταρχήν ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θέλω να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για το στιγερό έγκλημα και τη συμπάθειά μου προς τους οικείους και τους συγγενείς του θύματος. Αντιλαμβάνομαι τον πόνο τους και τη δίκαιη οργή τους. Όμως εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσω πως όλη αυτή, αν θέλετε, η ατέρμονη προβολή του κατηγορουμένου ως ενός στιγερού δολοφόνου, ο οποίος δεν οροδεί προουδενός και δεν είναι εδώ στιγερός δολοφόνος. Δεν είναι, κύριε Λυκόπουλε, μου επιτρέπετε. Δεν είναι στιγερός δολοφόνος. Όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει σε ένα νεκροταφείο που ξέρει ότι ένας άνθρωπος πάνω από ένα μνήμα θρυνεί για την απώλεια ενός δικού του ανθρώπου και για να κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο ή να κλέψει το περιεχόμενο του πορτοφολιού που εν προκειμένου ήταν 5 ευρώ. Δεν είναι ένα στιγερό έγκλημα, δεν είναι ένα στιγερό, ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Συλλαμβάνομαι, σας είπα και πάλι, τις ιδιαιτερότητες υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ εύκολο από αυτή την ατέρμονη προβολή του κατηγορουμένου ως του ιδευτού δολοφόνου και του ανάλγητου και του οτιδήποτε να δημορφωθεί μια κοινή γνώμη η οποία αφήνει ερωτηματικά κατά πόσο έχει αφήσει στο ανεπηρέαστο την κρίση του δικαστή. Άρα λοιπόν αυτό που λέω είναι προς το παρόν και επειδή η ανάκριση είναι τρέχουσα, είναι ζώσα, εμείς έχουμε πάρει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή το πρωί, θα ήθελα να μην προτρέχουμε, να μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Εδώ όμως... Και στις αρχές αυτής της υπόθεσης, κάποιοι να το κύριε, κύριε συνήγορε, τι εννοείτε δηλαδή, ότι θα εμφανιστούν άλλα στοιχεία που δεν θα αποδεικνύουν αυτό που... Η ανάκριση τρέχει, αυτό εννοώ. Ότι η ανάκριση τρέχει αυτή τη στιγμή. Είναι ζώσα. Εντάξει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ότι κατηγορείται. Έχει ομολογήσει. Είχαν στοχοποιήσει τον πατέρα του άτυχου θύματος. Έτσι. Δηλαδή μην προτρέχουμε, μην βιαζόμαστε. Να αφήσουμε λίγο να κυλήσει το νερό. Άλλο αυτό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν αναφερόμαστε σε αυτό. Αυτό. Αλλά έχει ομολογήσει ο πελάτης. Έχει ομολογήσει στην αστυνομία, κύριε Παπαδάκη, χωρίς την παρουσία συνηγόρου. Αυτό είναι μια τυπική. Ο οποίος υπέφερε αποστρεπτικό σύνδρομο. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, αλλά. Και σας ξαναλέω ότι αυτό το οποίο φέρεται να έχει ομολογήσει στην αστυνομία διαφέρει ουσιοδός από αυτό από το οποίο είπε σε μένα. Συγγνώμη, σε εσάς είπε ότι δεν δολοφόνησε δηλαδή τη Δώρα? Σε μένα είπε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Και καταφέρνει με ένα μαχαίρι αλλεπάλληλα χτυπήματα. 4 ήταν τα χτυπήματα, μας το είπε και ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά και πολλοί. Περισσότερα που προήλθαν από το μαχαίρι στην προσπάθειά του να την αποτελειώσει. Κύριε την κυνηγάει εμόρφητη. Δεν προκύπτει από τη δικογραφία ούτε από την ιατρική εξέταση. Σας είπα τι μας είπε ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας με βάση την ιατροδικαστική εξέταση. Όχι, η ιατροδικαστική έκθεση την έχω μπροστά μου και δεν αναφέρει αριθμό χτυπημάτων. Σας είπα τι μου ανέφερε ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα πούμε τώρα ότι θα, ξέρετε κάτι, να φροντίσουμε να δούμε εάν αυτός ο άνθρωπος έχει και ελαφρυντικά στοιχεία, δηλαδή τι τον οδήγησε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Είναι μια αποτρόπαια πράξη. Και να σας πω κάτι. Είναι αποτρόπαια πράξη, έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτός ο άνθρωπος... Να σας μεταφέρω χωρίς να σημαίνει... Εσείς πότε αναλάβατε. Υιοθετώ, έτσι, ή ότι προσπαθώ να δικαιολογήσω τον εντολέα μου, σας μεταφέρω τη δική του θέση. Ναι, βεβαίως, αλλά προσέξτε. Να κλέψει μια τσάντα, έτσι, έγινε πάλι με το θύμα και κατέληξε σε ανθρωποκτονία. Όμως ο σκοπός του δεν ήταν να σκοτώσει κάποιον. Ναι, κύριε Λυκόπουλε, δεν πήγε την άλλη μέρα να παραδοθεί. Αντιθέτως, προσπάθησε να κρύψει τα στοιχεία. Έχετε δίκιο. Δεν είναι ότι μετανόησε την άλλη μέρα, είπα τι έκανα πάνω από αυτό. Οι οποίοι έχουν το σθένος και την ευθυγρυσία και αναγνωρίζουν. Προσέξτε. Τις πράξεις τους και να λαμβάνουν το τίμημα. Άλλαξε, και άνθρωποι που δεν το πράττουν αυτό. Προσέξτε, εδώ είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα μαχαίρι, έτσι, έχει ένα μαχαίρι και πάει να κλέψει. Θα μπορούσε να απειλήσει, δώσε μου το πορτοφόλι σου διαφορετικά θα σε μαχαιρώσω.
Και προφανώς η κοπέλα αυτή, επειδή είχε μόνο 5 ευρώ στην τσέπη της και ένα τηλέφωνο, δεν θα πάλευε με έναν άνθρωπο που είναι απέναντί της με ένα μαχαίρι. Έτσι, μπράβο κύριε Παπαδάκη. Εδώ πήγε και τις κάρτες. Πιάσει το ευαίσθητο σημείο. Ναι, το ευαίσθητο σημείο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ήθελε να την εξουδετερώσει για να της πάρει την τσάντα. Την οποία έκοψε και με το μαχαίρι από ό,τι έμαθα. Κύριε Παπαδάκη, οι κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινή πείρα λένε το εξής. Όταν αν αυτός ο άνθρωπος πράγματι κράδαινε το μαχαίρι και απείλησε την κοπέλα, η λογική λέει ότι η κοπέλα τα είχε αφήσει την τσάντα.